Καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή βραδιά. Να καλησπερίσουμε όλους εσάς που βρίσκεστε απόψε μαζί μας και όλους τους άλλους που μας παρακολουθούν διαδικτυακά. Καταλαβαίνετε ότι λόγω της κατάστασης της πανδημίας δεν μπορούσαμε να είναι ελεύθερο διαζώσεις για όλους τους συνεργάτες μας, τους υπαλλήλους του ομίλου μας, τους ανθρώπους, την τοπική κοινωνία. Και έτσι εδώ έρχεται η τεχνολογία και μας βοηθάει. Διαδικτυακά έχει μπει ο περισσότερος κόσμος και μας παρακολουθεί. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Τσανάκα για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πιστεύουμε ότι σήμερα από εδώ θα βγούμε πιο γεμάτοι, πιο χαρούμενοι. Και για όσους δεν πράττουμε σωστά και χαρούμενα πράγματα στην καθημερινότητά μας, θα είναι και ένα πολύ ωραίο μάθημα να ξεκινήσουμε να κάνουμε την ανακαίνιση στη ζωή μας από αύριο το πρωί. Θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω την πολύ καλή μας συνεργάτη μας, την κυρία Καραγιάννη, Άτα Καραγιάννη, υπεύθυνη marketing, στρατηγικής marketing, η οποία ήρθε από τη Ρόδο για να παρευρεθεί σήμερα μαζί μας. Να ευχαριστήσω τον πρόεδρό μας, τον καθοδηγητή μας που είναι απόψε μαζί μας και όλους εσάς. Σίγουρα θα αναρωτιέστε τι σχέση έχει η φιλοσοφία με τον κλάδο το δικό μας. Βεβαίως και έχει σχέση. Τι παρέχουμε στον κλάδο του τουρισμού? Παρέχουμε υπηρεσίες. Από πού προκύπτουν οι υπηρεσίες? Από εμάς τους ανθρώπους. Ο μεγάλος Αριστοτέλης τι λέει? Η ζωή μας τι είναι? Είναι πράξεις. Οπότε ο άνθρωπος τι είναι? Είναι οι πράξεις του. Εμείς με τις πράξεις μας διαμορφώνουμε τις υπηρεσίες στον τουριστικό κλάδο. Και επειδή ο πυρήνας της φιλοσοφίας μας στο δικό μας κλάδο, στον τουρισμό, ειδικά στη δική μας εταιρεία, είναι ο άνθρωπος. Είναι στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας. Οπότε ο άνθρωπος με τις πράξεις του διαμορφώνει τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους επισκέπτες μας. Αν οι πράξεις μας είναι σωστές, τότε παρέχουμε και πολύ καλές υπηρεσίες. Αν οι πράξεις μας δεν είναι καλές, ποιοτικές, σωστές, τότε και οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στους επισκέπτες μας δεν θα είναι καλές και σωστές. Οπότε σήμερα είμαστε εδώ, δεν θα πάρω το χρόνο από την κυρία Τσανάκα, σήμερα είμαστε εδώ να δούμε τι κάνουμε στη ζωή μας με τις πράξεις μας, γιατί καλή είναι η θεωρία, αλλά στην πράξη τι κάνουμε. Πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε τις σχέσεις μας. Και σήμερα είχαμε μια πολύ όμορφη συζήτηση με τον Πρόεδρο πάνω στις σχέσεις μας. Γενικώς τις σχέσεις, τις ανθρώπινες σχέσεις. Τι μπορούμε να καλυτερεύσουμε, τι μπορούμε να βελτιώσουμε, τι είναι η ζωή μας, τι είναι η καθημερινότητά μας. Αν μου επιτρέψει η κυρία Τσανάκα, πριν δηλαδή την καλέσω στο βήμα, να καλέσω την κυρία Καραγιάννη, η οποία έχει οργώσει τη γνώση οριζόντια και κάθετα σε όλα τα επίπεδα και ακόμα συνεχίζει και οργώνει. Με την εμπειρία της, την γνώση της και την διαδρομή, την σταδιοδρομία της πάνω στο μάρκετινγκ, πάνω στην επιχειρηματικότητα, είναι θαυμαστό το έργο της και όχι μόνο κάθε μέρα τις καινούριες ιδέες της. Και μου αρέσει πάρα πολύ και το μότο που βγάζει στην ατζέντα, οι ιδέες κινούν τον κόσμο. Κυρία Καραγιάννη, σας προσκαλούμε στο βήμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για τα ωραία λόγια. Νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικά για το πρόσωπό μου, γιατί όλοι είμαστε αγωνιστές
στο χώρο μας ο καθένας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία των Όμιλων Κουλιά και για τη συνεργασία και ευχαριστώ και την κυρία Τσανάκα που έχουμε τη χαρά αυτά που λέγαμε τόσο καιρό δια τηλεφώνου ή μέσα από άλλη υβριδική εκδήλωση να την έχουμε κοντά μας και να την γνωρίσουμε και να πούμε ότι μα είναι όπως το βιβλίο της, σαν να βγει και μέσα από το βιβλίο που έχουμε διαβάσει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είτε στην οικογενειακή μας ζωή, είτε στις κοινωνικές ομάδες στις οποίες είμαστε, είτε στην εργασία μας, σήμερα θα πάρουμε τα κλειδιά για να βρούμε τη χαρά που ανέφερε η κυρία Μπάση. Έχω λίγα χρόνια, όχι πολλά, μεγαλώνοντας, νομίζω η σύνεση έρχεται και οι σκέψεις οι πιο όριμες, μεγαλώντας κατάλαβα ότι στη ζωή μας, η αποστολή μας και ο λόγος που είμαστε εδώ είναι για να είμαστε χαρούμενοι, για να παίρνουμε χαρά. Τη χαρά τη βρίσκουμε και μέσα μας, αλλά τη βρίσκουμε και από τους γύρω μας, από το περιβάλλον μας, από όλα. Άρα, σίγουρα είμαστε ένα μέρος ενός οικοσυστήματος. Είναι πολύ εγωιστικό να θεωρούμε ότι είμαστε μόνοι μας. Άρα, λοιπόν, όλοι μαζί πρέπει να βγάλουμε αυτή την ενέργεια που είναι ενέργεια χαράς και να επικοινωνήσουμε σαν πνεύματα και σαν άνθρωποι. Τώρα, στην εργασία μας, στον χώρο του τουρισμού. Όσο βελτιωνόμαστε στις διαδικασίες της εργασίας μας, του έργου μας, και όσο η τεχνολογία μας βοηθάει και γίνεται ένα εργαλείο πάρα πολύ σημαντικό στα χέρια μας, αλλά και όσο η αγάπη μας για τη φιλοξενία και η αφοσίωσή μας σε αυτό το έργο μας οδηγεί να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας και όλη την αλυσίδα αξίας, τα τελευταία χρόνια εγώ ένιωθα αισθηκτοδός ότι μας έλειπε η άλλη άποψη, μας έλειπε μία άποψη, μας έλειπαν κάποιες θέσεις. Είναι αυτά που ανέφερε η κυρία Πάση. Και τότε ευθόρμητα μου βγήκε ότι μα πρέπει λίγο να ακούσουμε λίγο φιλοσοφία για να δούμε νοήματα. Γιατί οι διαδικασίες πλέον είχαμε εκπαιδευτεί, τις κάνουμε καλά όλη στη δουλειά μας, αρκετά καλά και φυσικά υπάρχει πάντα το καλύτερο και βελτιωνόμαστε. Αλλά διαδικασίες γνωρίζουμε και εκπαιδευόμαστε σε αυτές. Μας έλειπε η άλλη προσέγγιση. Και νομίζω ότι όλα αυτά θα ρίσκει και είναι ένα μαγικό ραβδί και τα φέρνει όλα κοντά. Και έτσι είμαστε εδώ ακριβώς για να ανοίξουμε και ένα άλλο κεφάλαιο που έχει να κάνει με τη σκέψη μας, με τη θέλησή μας, με την επιτυχία μας, αλλά την επιτυχία όχι στα υλικά πράγματα, την επιτυχία που δίνει χαρά και νόημα στη ζωή μας. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να σας ακούσουμε και είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι και με συνεργάτες εδώ και με φίλους στην ΚΟ, στο νησί αυτό και είναι πολύ ωραίο στο νησί του Ποκράτη να φέρουμε τον Αριστοτέλη. Είναι πάρα πολύ ταιριαστό. Πολύ ταιριαστό, πάρα πολύ ωραίο και αυτό είναι ένα δέσιμο και ένα ξεκίνημα που θα μας βάλει νομίζω σε πολύ ωραίες πορείες που θα κάνουν το έργο του κάθε ενός ακόμα καλύτερο, ακόμα πραγματικά καλύτερο και θα είναι ο καθένας πολύ χαρούμενος από αυτό που ολοκληρώνει. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετήσω έτσι και μετά βλέπουμε. Ναι, και θα το δούμε μετά, αν θα μετακινήσουμε. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε αυτό το απόγευμα. Έχω 40 χρόνια να έρθω στην ΚΟ και είναι μεγάλη μου χαρά που ξαναβρίσκομαι εδώ. Να ευχαριστήσω τον Όμιλο Κουλιά για την πρόσκληση και για την θερμή φιλοξενία. Τη κυρία Μπάση που αγάπησε το βιβλίο μου, επικοινώνησε και διοργάνωσε αυτή την εκδήλωση και την κυρία Καραγιάννη για την άψογη συνεργασία που είχαμε για τη διεκπεραίωση αυτής της εκδήλωσης. Ξεκινάμε λοιπόν, να βγάλω λίγο το μικρόφωνο. Γιατί ήρθαμε εδώ πέρα, γιατί μαζευτήκαμε εδώ. Μαζευτήκαμε για να ανακαλύψουμε, να διερωτηθούμε, να φωτίσουμε ποιος είναι ο προτιμότερος τρόπος ζωής. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος που θα ζούμε και θα μας κάνει να σηκωνόμαστε με όρεξη από το κρεβάτι μας για να αγωνιστούμε. Γιατί ο αγώνας είναι, η ζωή είναι ένας αγώνας. Αυτό είναι γνωστό. Το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας είναι πολλοί άνθρωποι φτάνουν να λένε «Η ζωή δεν έχει νόημα».
Δεν ξέρω πλέον τι με ευχαριστεί. Άρα ψάχνουμε να δούμε τι είναι αυτό που μας δίνει ευχαρίστηση. Γιατί ο σκοπός του ανθρώπου είναι πραγματικά να νιώθει μία ευχαρίστηση, είτε το πούμε ευχαρίστηση, είτε το πούμε πληρότητα, είτε το πούμε νόημα, είτε το πούμε ευτυχία. Πάντως κρύβει μέσα του την όρεξη για ζωή. Έχουμε όρεξη και χρόνο να μάθουμε πώς θα γίνουμε ευτυχισμένοι. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι κληρονόμησα μία επιχείρηση. Και δυστυχώς όταν ήμουν μαθητής, τα μαθηματικά δεν τα πήγαινα πολύ καλά, οπότε δεν ξέρω πρόσθεση, αφαίρεση, διαίρεση, πολλαπλασιασμό. Θα προχωρούσα την επιχείρηση λέγοντας «Δεν πειράζει, θα την καταφέρω με το μάτι, με την εμπειρία» ή θα σταματούσα και θα έλεγα «Ας αφιερώσω κάποιο χρόνο για να μάθω αριθμητική». Νομίζω ότι όλοι θα λέγαμε να αφιερώσουμε κάποιο χρόνο. Θα σας πω δύο φράσεις. Η μία είναι του Αριστοτέλη που λέει «Θα ήταν κρίμα να αφήσουμε το πιο σπουδαίο πράγμα που είναι η ευδαιμονία για τον άνθρωπο στην τύχη». Και μία ακόμη του Σοκράτη που λέει «Η ανεξερεύνητη ζωή είναι μία χαμένη ζωή». Για το πώς θα γίνουμε ευτυχισμένοι, ποιος είναι ο προτιμότερος τρόπος ζωής, για τους αρχαίους Έλληνες ήταν επιστήμη. Δεν ήταν κάτι τυχαίο. Και ως επιστήμη, στηρίζεται, κάθε επιστήμη στηρίζεται σε αρχές, στις οποίες βασιζόμαστε, δεν αλλάζουν και χτίζουμε πάνω σε αυτές τη ζωή μας. Και όταν λέμε αρχές, δεν εννοούμε συνταγές. Κανένας δεν μπορεί να πει στον άλλον τι θα τον κάνει χαρούμενο και ευτυχισμένο. Του δίνουμε τις αρχές για να χτίσει ο καθένας τους κανόνες και τις συνταγές που θέλει στη ζωή του. Άλλωστε, είναι γνωστή η φράση «Η αρχή είναι το ίμιση του παντός». Αν στηριχτούμε σε λάθος αρχές, θα πορευτούμε λάθος και θα καταλήξουμε λάθος. Ποιον φιλόσοφο όμως θα διαλέξουμε? Εγώ διάλεξα τον Αριστοτέλη. Γιατί τον διάλεξα? Θα μου πείτε, είναι προφανές, διότι είναι η κορυφή των φιλοσόφων. Όχι, δεν ήταν για αυτόν τον λόγο. Μπορώ να σας πω ότι όταν ξεκίνησα να διερευνήσω τι είναι αυτό που, πώς χτίζεται μία καλή ζωή, το να περάσω μέσα από τους αρχαίους Έλληνες, φιλοσόφους, μου προκαλούσε και λίγο δέος και λίγο φόβο. Διότι είμαι αρχιτέκτον και ήμουνα των θετικών επιστημών. Όμως, αναγκαστικά έπρεπε να τους διαβάσω και όταν συναντήθηκα με τη φιλοσοφία του Αριστοτέλη, έβλεπα μέσα του παραδείγματα από τη ζωή μου, παραδείγματα από τους φίλους μου, από την κοινωνία μου, από τη δουλειά και κατάλαβα ότι αυτά είναι ακόμη ζωντανά. Η φιλοσοφία του, ό,τι έλεγε πριν 2.500 χρόνια, ισχύει και σήμερα. Αυτό με έκανε να τη μελετήσω παραπάνω. Και εκεί έπεσα σε μία φράση που νομίζω ότι είναι καταλήτης για όλους. Έλεγε λοιπόν, όχι ακόμη, έλεγε λοιπόν σε αυτή τη φράση ότι όταν μιλάμε για τους ανθρώπους και για τις αρχές, που θα σας πω τη θεωρία μου, ο μόνος τρόπος για να τις ελέγξουμε δεν είναι ένα και ένα κάνει δύο, είναι να δείτε αν αυτά ισχύουν στη ζωή, στην πραγματική ζωή, σύμφωνα με την εμπειρία σας και τον κοινό λόγο. Αν αυτά που σας λέω βλέπετε ότι εφαρμόζονται στη ζωή σας, να τα δεχτείτε και να θεωρήσετε ότι η θεωρία μου είναι σωστή και να βασιστείτε και να προχωρήσετε. Αν δείτε ότι αυτά που σας λέω δεν εφαρμόζονται, παραδείγματος χάρη, όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί. Εάν βασιστείτε σε αυτό, φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσετε να πάτε πολύ μακριά. Ναι. Αν λοιπόν δείτε ότι η αρχή που σας λέω δεν εφαρμόζεται, τότε να θεωρήσετε ότι είναι μια θεωρία η οποία δεν σας είναι καθόλου χρήσιμη. Αλλιώς, να δεχτείτε τη θεωρία μου και αν θέλετε κάτι να αλλάξετε, να βασιστείτε για να κάνετε τις αλλαγές που εσείς επιθυμείτε.
Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τις αρχές της φιλοσοφίας. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να αναλύσουμε όλο τον Αριστοτέλη σήμερα, αλλά τέλος πάντων κάποια σημεία βασικά θα δώσουμε. Είναι μια φιλοσοφία που αναφέρεται στους πολλούς, στους κανονικούς και όχι στους εξαιρετικούς. Οι πολλοί δεν είμαστε οι εξαιρετικοί. Οι πολλοί είμαστε όλοι εμείς οι κανονικοί άνθρωποι. Και είμαστε και διαφορετικοί ο καθένας. Άλλα πράγματα θέλουμε, άλλα πράγματα επιθυμούμε, αλλιώς άλλες κοινωνικές συνθήκες έχει ο καθένας, άλλη τύχη έχει ο καθένας. Είμαστε διαφορετικοί. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το δεχτούμε. Τρίτη αρχή, πάρα πολύ σημαντική, η συνύπαρξη και η συντροφικότητα. Και νομίζω ότι εδώ η φράση που λέει ότι ο άνθρωπος είναι ον πολιτικό, την έχουμε ακούσει όλοι. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ο καθένας είναι ένα άτομο που έχει κάποιες δυνάμεις και επιθυμεί να τις αναπτύξει, κάποια χαρίσματα και κάποια χαρακτηριστικά που θέλει να τα αναπτύξει, αλλά ότι έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Και όταν λέμε έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον, δεν εννοούμε ότι τον έχουμε χρησιμοθυρικά. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι με τον σύζυγό μου, με τον σύντροφό μου, για να μοιράζω το ενίκιο του σπιτιού. Είναι γιατί, καταρχήν, παίρνω χαρά από αυτή τη συνύπαρξη. Παίρνω χαρά του να συνεργαστώ για να κάνουμε αυτή την εκδήλωση με την κυρία Μπάση, με την κυρία Καραγιάννη. Η χαρά, η ευχαρίστηση είναι σημαντική από τη συντροφικότητα και τη συνύπαρξη. Και ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο να ήμασταν, αν δεν είχαμε φίλους, αν δεν είχαμε συνεργάτες με τους οποίους όταν συνεργαζόμαστε και προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας και τα θέματα, να παίρνουμε ευχαρίστηση, τότε υπάρχει πρόβλημα. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι μόνος είναι θηρίο ή θεός. Γι' αυτό και η μεγάλη η φιλοσοφία του κατά κύριο λόγο βασίζεται πώς θα φτιάξουμε ανθρώπινες σχέσεις, είτε ανθρώπινες σχέσεις στην οικογένεια, είτε με τους φίλους μας, είτε στην εργασία μας, τέτοιες, με τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά, ώστε να παίρνουμε χαρά από, από αυτές τις επαφές. Ξέρουμε ότι οι ανθρώπινες σχέσεις είναι το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας. Επομένως, θα δούμε τις αρχές, μήπως ανακαλύψουμε ότι μερικά πράγματα τα έχουμε μάθει λάθος ή τα κάνουμε λάθος. Και τελευταίο, αυτό που είπε και η κυρία Μπάση, η ζωή είναι οι πράξεις μας. Δεν είναι αυτό που σκεφτόμαστε, δεν είναι αυτό που θα θέλαμε να γίνει, είναι αυτό που καταφέραμε να κάνουμε. Βέβαια, όταν λέμε πράξεις στον άνθρωπο, είναι συνδεδεμένες με το σκεπτικό τους. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Έρχεται ένας φίλος μου και μου λέει «Έχω ανάγκη να με βοηθήσεις, θέλω κάποια χρήματα». Εγώ του δίνω τα χρήματα. Εάν εγώ του τα έδωσα γιατί πιστεύω ότι όντως θα τον βοηθήσω και θα του καλυτερέψω τη ζωή, είναι μια καλή πράξη. Στην ίδια πράξη, αν εγώ του τα δώσω γιατί δεν με ενδιαφέρει αν θα τον βοηθήσω ή δεν θα τον βοηθήσω, αλλά με ενδιαφέρει να το πω στους φίλους μου και να πούν οι φίλοι μου «Η Φένια είναι καλό παιδί». Τότε αρχίζει να αλλάζει ο χαρακτηρισμός της πράξης. Και αν του το δώσω διότι ξέρω ότι αυτός θα καταστραφεί με αυτόν τον τρόπο και ότι από την καταστροφή του εγώ θα πάρω και κάτι, τότε αρχίζει να γίνεται μια κακή πράξη. Επομένως, οι πράξεις είναι συνδεδεμένες με το σκεπτικό και έχουν σημασία μεγαλύτερη από το σκεπτικό. Δηλαδή, εγώ μπορώ να τρώω υγιεινά, αλλά αν με ρωτήσεις ποιοι είναι οι κανόνες της υγιεινής ζωής, να μην ξέρω να σας πω. Αλλά είμαι σε καλύτερη θέση από αυτόν που ξέρει να σου πει τους κανόνες της υγιεινής ζωής, αλλά δεν τρώω υγιεινά. Επομένως, επειδή η ζωή είναι η πράξη μας, θα ασχοληθούμε με τις πράξεις μας.
Τι μας οθεί να πράξουμε? Οι επιθυμίες. Ο άνθρωπος έχει χιλιάδες επιθυμίες, πολλές διαφορετικές. Ο ίδιος άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές επιθυμίες, γι' αυτό το έχω βάλει και με αυτά τα γράμματα, για να καταλάβετε πόσο διαφορετικές μπορεί να είναι στον καθένα. Τι είναι η επιθυμία? Ο νόμος που κινεί όλα τα πλάσματα του κόσμου, όλο τον κόσμο μας, όλα τα έμβια όντα, είναι ένας και πολύ απλός. Όλοι κινούμαστε σε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι ευχάριστο και όλοι προσπαθούμε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι δυσάρεστο. Δεν υπάρχει κανένας πολύπλοκος νόμος. Πάμε όλοι προς το ευχάριστο και προσπαθούμε να αποφύγουμε το δυσάρεστο. Έτσι λοιπόν πρέπει να διακρίνουμε στις επιθυμίες ποιες είναι φαινομενικά ευχάριστες, διότι μπορεί να μας φαίνονται ευχάριστες, αλλά όταν καταφέρουμε να τις πραγματοποιήσουμε, να διαπιστώσουμε ότι δεν μας έφεραν την αναμενόμενη χαρά που θέλουμε, αφήστε που μερικές φορές μπορεί να είναι και πολύ καταστροφικές. Αυτές λοιπόν τις επιθυμίες πρέπει να τις αποφεύγουμε, διότι του να καταστρεφόμαστε ή να ακολουθούμε την ρίση που λέει «απ' τα λάθη μας μαθαίνουμε», δεν είναι και η σοφότερη συμβουλή, διότι αν καταστραφούμε ή αν χαλάσουμε μεγάλο μέρος των δυνατοτήτων που έχουμε και μας πάρει 30 χρόνια να γυρίσουμε ή χαλάσουμε την υγεία μας, τότε έχουμε χάσει σχεδόν όλη μας τη ζωή. Αστοχίες, δηλαδή μικρά λάθη, θα κάνουμε και θα κάνουμε πολλά και αυτά είναι μαθήματα και είναι και αναπόφευκτα και είναι και η μέθοδος για να μαθαίνουμε. Αλλά άλλο οι αστοχίες, τα μικρά λάθη, και άλλο οι καταστροφικές επιθυμίες που ήταν φαινομενικά καλές. Άρα πρέπει να διακρίνουμε ποιες επιθυμίες θα ακολουθήσουμε, διότι χωρίς επιθυμίες δεν υπάρχει δράση, δεν μπορούμε να σηκωθούμε, δεν έχουμε κανένα λόγο να σηκωθούμε από τον καναπέ. Επομένως, είναι σημαντικό πράγμα να τις έχουμε. Πάμε παρακάτω. Επειδή αναγνώρισε ο Αριστοτέλης αυτό το σημαντικό θέμα με τις επιθυμίες, θεώρησε ότι η πιο σημαντική αρετή ιδιότητα του ανθρώπου είναι να αποκτήσει πρακτική σοφία. Ποιος είναι ο πρακτικά σοφός? Είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος αντιλαμβάνεται, διαισθάνεται, διότι είπαμε αυτό είναι κάτι μελλοντικό. Επιθυμώ να κάνω ένα πολύ μεγάλο σπίτι, αλλά τελικά θα μου πάρει 5 χρόνια μέχρι να βρω το οικόπεδο, να το αγοράσω, να το χτίσω και να ζήσω για να ξέρω αν αυτό ήταν καλό ή κακό για μένα. Αντιλαμβάνεται λοιπόν, διαισθάνεται, προβλέπει τι είναι καλό και τι είναι κακό για τη ζωή του. Θα πω ότι όταν λέμε επιθυμίες, η επιθυμία δεν σημαίνει ότι ξύπνησα και λέω θέλω ένα αυτοκίνητο και μπαίνω στο πρώτο κατάστημα που θα βρω και αγοράζω το αυτοκίνητο. Υπάρχει μια εξελεκτική πορεία. Από την επιθυμία πάω στην επιλογή και από την επιλογή φτάνω στην πράξη. Ας δούμε λοιπόν τα 5 χαρακτηριστικά που έχει ο πρακτικά σοφός και τα συνθέτει με τέτοιο τρόπο, γιατί είναι μια τέχνη και αυτό, ώστε να διαμορφώνει επιθυμίες που θα του φέρουν αυτή τη χαρά που ανέμενε και δεν θα μετανιώσει βέβαια. Δεν θα νιώθει τύψεις και θα χαίρεται με τις συνέπειες των πράξεών του. Πρώτο χαρακτηριστικό. Η θέλησή μας. Είμαστε τυχεροί. Είμαστε τυχεροί γιατί γεννηθήκαμε σε μία χώρα που οι άνθρωποι έχουν πολεμήσει, έχει χυθεί πάρα πολύ αίμα για να είμαστε ελεύθεροι. Τι εννοούμε ελεύθεροι?
Εννοούμε ότι είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε τις προσωπικές μας επιλογές. Είμαστε ελεύθεροι να υποχρεώνει τους γονείς μας, το κράτος μας να μας στείλει σχολείο, να εκπαιδευτούμε. Είμαστε ελεύθεροι να διαλέξουμε αν θα προχωρήσουμε τη μόρφωσή μας ή όχι, να διαλέξουμε το σύντροφό μας, τη σύντροφό μας, τους φίλους μας, τις δουλειές μας. Είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε τις προσωπικές επιλογές. Η φιλοσοφία του Αριστοτέλη εφαρμόζεται μόνο σε ελεύθερους ανθρώπους. Και επειδή είμαστε ελεύθεροι, τις προσωπικές μας επιλογές τις κάνουμε με τη θέλησή μας. Δεν γίνονται χωρίς τη θέλησή μας. Αυτό τι σημαίνει, πολλές φορές λέμε, όταν ειδικά κάνουμε κακές επιλογές και έρχονται οι συνέπειες και δεν μας αρέσουν, αρχίζουμε. Δεν είχα άλλη επιλογή, δεν φταίω εγώ, δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Δίνουμε κάποιες δικαιολογίες. Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει, και όταν λέμε ο Αριστοτέλης, πάντα θα σκεφτόμαστε, θα τα ακούσουμε τώρα, θα τα σκεφτούμε καλά και αν ισχύουν θα τα δεχτούμε. Δεν σημαίνει, ο Αριστοτέλης είναι ένας φιλόσοφος, ένας άνθρωπος, σαν και εμάς. Θα πρέπει να ελέγξουμε αυτά που λέει. Υπάρχουν 4 δικαιολογίες λοιπόν, οι οποίες είναι πάρα πολύ γνωστές και τις δίνουμε όταν οι πράξεις μας και δεν έχουν τις συνέπειες που την προηγούμενη. Δεν έχουν το αποτέλεσμα που θέλουμε. Παραδείγματος χάρη, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Είμαι οξύθυμος, με αποτέλεσμα όλοι να με αποφεύγουν, διότι τους μουτρωμένους ανθρώπους, τους οξύθυμους, δεν τους θέλει κανένας γύρω. Τι απαντάμε, δεν φταίω εγώ, ο χαρακτήρας μου φταίει, που τον πήρα από τη μαμά μου και τον μπαμπά μου. Άρα, ποιος φταίει, η μαμά μου και ο μπαμπάς μου. Ο χαρακτήρας όμως είναι κάτι που αλλάζει. Αν τον κρατάμε, τον κρατάμε με τη θέλησή μας. Άλλο παράδειγμα. Θέλω να επενδύσω κάποια χρήματα, ένα μικρό ποσό, δικά μου χρήματα. Έρχεται ο σύζυγός μου το βράδυ, κουρασμένος από τη δουλειά, του λέω να σου πω λίγο τι σκέφτηκα για να κάνουμε την επένδυση. Τι να κάνει, προκειμένου να μην τσακωθούμε, κάθεται και μ' ακούει ο άνθρωπος. Δεν συμφωνώ με αυτή την επένδυση, οπότε δεν την κάνω. Εγώ μετά από 6 μήνες βλέπω ότι αυτή η επένδυση είχε πολύ καλό αποτέλεσμα. Ποιος φταίει που δεν έκανα την επένδυση? Δεν άκουσα, ποιος φταίει? Ο σύζυγός μου. Είναι το κλασικό. Πάντα φταίει κάποιος άλλος. Το ότι εγώ επέλεξα να ακούσω κάποιον άνθρωπο ο οποίος ήταν κουρασμένος, ο οποίος δεν είχε σκεφτεί. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλες δικαιολογίες. Δεν μπορούμε να τις αναλύσουμε όλες. Πάμε στο επόμενο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πριν πάμε στα επόμενα χαρακτηριστικά, μιλήσαμε για το πρώτο χαρακτηριστικό που είναι η θέληση. Θα κάνουμε μια παρένθεση να δούμε τι είναι ο άνθρωπος. Υπάρχουν 2 βασικές δυνάμεις του ανθρώπου. Η μία είναι το κεφάλι μας που μέσα έχει το νου μας. Ένα μικρό όργανο το οποίο όμως είναι πάρα πολύ σπουδαίο, διότι με αυτό σκεφτόμαστε και κρίνουμε τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Και ο δεύτερος κόσμος είναι ο κόσμος της καρδιάς, ο κόσμος των συναισθημάτων, όπως λέμε. Γιατί τα έχουμε αυτά τα συναισθήματα? Είναι ο μηχανισμός που μας πηγαίνει, μας δείχνει τι είναι ευχάριστο και τι είναι δυσάρεστο. Όταν βλέπουμε ένα φίδι, φοβόμαστε, άρα απομακρυνόμαστε. Αν δούμε ένα λουλούδι, θέλουμε να πάμε να το μυρίσουμε. Μπορεί και να είναι δηλητηριώδες, αλλά καταρχήν θέλουμε να πάμε να το μυρίσουμε. Άρα μας πηγαίνουν προς το ευχάριστο και μας δείχνουν και το δυσάρεστο. Κάτι τώρα πολύ αρχαιοελληνικό, το οποίο το είχαν υιοθετήσει όλοι οι φιλόσοφοι
οι αρχαίοι Έλληνες, ξεχάστηκε με τα χρόνια και τώρα έχει ξαναέρθει την τελευταία πενταετία, νομίζω ότι έχει ξαναέρθει στο προσκήνιο. Τι, ότι αυτοί οι δύο κόσμοι λειτουργούν με συνήθειες. Φτιάχνουμε συνήθειες και αισθανόμαστε με τον ίδιο τρόπο και συναισθηματικά και σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Πώς τις λέμε αυτές τις συνήθειες? Χαρακτήρα, όσον αφορά το συναισθηματικό μας κόσμο, χτίζουμε ένα χαρακτήρα και μία νοοτροπία. Σκεφτείτε πόσες θεωρίες και πόσοι φιλόσοφοι και πόσοι ψυχολόγοι έχουν βγάλει διάφορες θεωρίες, αλλά όταν βρισκόμαστε στη δύσκολη κατάσταση και βρισκόμαστε με τη φίλη μας και μας περιγράφει το πρόβλημά της, τι γυρνάμε και του λέμε? Είναι θέμα χαρακτήρα, μην κουράζεσαι. Και όταν υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα, ας πούμε, ερχόντουσαν και λέγανε είναι θέμα νοοτροπίας των πολιτών, δεν είναι. Άρα αυτές οι δύο λέξεις έχουν παραμείνει και περιγράφουν το πρόβλημα που υπάρχει. Δεν αναφέρονται σε καμία πιο δύσκολη έννοια. Το χαρακτήρα μας και την νοοτροπία μας. Και θα ασχοληθούμε με αυτές. Με αυτά τα δύο. Τώρα πάμε σε μία άλλη λέξη, η οποία όλοι την έχουμε ακούσει. Πιθανόν όλοι την έχουμε παρεξηγήσει. Και αν ρωτήσουμε τι είναι οι αρετές, κανένας δεν ξέρει να μας πει επακριβώς τι είναι οι αρετές. Αρετές, λοιπόν, είναι οι καλές συνήθειες. Όταν χτίζουμε καλό χαρακτήρα ή είναι καλή νοοτροπία, και όταν λέμε καλό χαρακτήρα και καλή νοοτροπία, σημαίνει ότι θα πάρουμε αποφάσεις, γιατί αυτά τα δύο πάνε χέρι-χέρι και συνεργάζονται και μιλάνε μεταξύ τους. Δηλαδή, όταν το συναίσθημα λέει «θέλω αυτό», έρχεται ο νους και του λέει «κάντο» ή «μη το κάνεις» ή συνομιλούνε, άλλες φορές τσακώνονται κιόλας και άλλες φορές κάποια από τα δύο κυριαρχεί στο άλλο. Οι αρετές, λοιπόν, είναι καλές συνήθειες. Έχουμε να χτίσουμε ενάρετο χαρακτήρα, να αισθανόμαστε καλά και ενάρετο τρόπο σκέψης, να έχουμε αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ώστε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Θέλω τώρα τη βοήθειά σας. Πώς αποφασίζουμε, με την καρδιά ή με τη λογική? Ποιος κυριαρχεί, ποιος είναι η πηξίδα μας? Θέλω να σηκώσετε το χέρι να μου πείτε ποιος πιστεύει ότι είναι με τη λογική. Τρεις, τέσσερις, πέντε. Λοιπόν, και όλοι οι άντρες απάντησαν. Βρέθηκε μια φωνή. Λοιπόν, θα σκεφτείτε εσείς οι άντρες, λοιπόν, οι πέντε που σηκώσατε το χέρι, διότι ο Αριστοτέλης, παρόλο που είναι γνωστός ως φιλόσοφος της λογικής, πιστεύει ότι το συναίσθημα είναι αυτό που κυριαρχεί στις αποφάσεις μας. Και χωρίς να έχουμε φτιάξει, σμιλέψει με τέτοιο τρόπο το συναισθηματικό μας κόσμο, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε σωστές αποφάσεις. Το μεγαλύτερο τμήμα της φιλοσοφίας του ασχολείται με το πώς θα σμιλέψουμε, με ποιες αρχές θα σμιλέψουμε το συναίσθημα, ώστε να μην μας οδηγεί λάθος. Πάμε, λοιπόν, στο νούμερο 2. Είπαμε το νούμερο 1 ήταν η θέληση. Το νούμερο 2 είναι ο ενάρετος χαρακτήρας. Καταρχάς, να πούμε ότι η λέξη χαρακτήρας βγαίνει από το ρήμα, προέρχεται από το ρήμα χαράσω. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει χαραχτεί, που η λέξη χαράσω σημαίνει, βλέπετε, αυτόν που χαράσει το μάρμαρο. Θέλει κόπο και πράξη και χρόνο.
Ο συναισθηματικός κόσμος χαράσει με τα χρόνια του, έχει χαραχθεί από την οικογένειά μας, από το σχολείο μας, κεραίει το συνέστημα κάθε φορά με τον ίδιο τρόπο. Αν θέλουμε να επαναχαράξουμε, θέλει επιμονή και πράξη. Αλλάζει ο χαρακτήρας, αλλά δεν αλλάζει μόνο επειδή το αποφασίσαμε. Το ότι θα πούμε ότι θέλω ξαφνικά από οξύθυμος να γίνω πράος, δεν μπορεί να ξυπνήσουμε την άλλη μέρα και να το καταφέρουμε. Θέλει επιμονή και πράξη, καθημερινή πράξη. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι η βασική μέθοδος που ακολουθούμε, πού στοχεύουμε. Στο μέτρο μας ή στη μεσότητά μας. Νομίζω το παν μέτρον άριστον το έχετε ακούσει, ή μέτρον άριστον, το έχουμε ακούσει όλοι. Προέρχεται και από σας, από τη Ρόδο, ο Κλεόβουλος, ο Λίνδιος νομίζω το είπε. Ο Αριστοτέλης το έλεγε μεσότητα. Τι σημαίνει μεσότητα? Το κάθε συναίσθημα μπορούμε να εκδηλώνεται σε μία περιοχή μέση για τον καθένα που έχει καλά αποτελέσματα ή στις δύο ακρότητες που είναι η υπερβολή ή η έλλειψη. Εκείνο που θα ήθελα να κρατήσετε, στο υπόλοιπο θα δούμε κάποια παραδείγματα και θα το καταλάβετε. Εκείνο που θα ήθελα να κρατήσετε είναι ότι δεν μιλάμε για ένα μέσο όρο, δεν μιλάμε για ένα savoir vivre που σημαίνει ότι όλοι πρέπει να γίνουμε το ίδιο και να εκδηλώνουμε τα συναισθήματά μας το ίδιο. Ο καθένας θα διαλέξει το μέτρο του. Με την ίδια λογική που ο καθένας τρώει διαφορετική ποσότητα φαγητού για να είναι υγιής και να αισθάνεται καλά, με τον ίδιο τρόπο και το κάθε συναίσθημα θα το εκδηλώσει ο καθένας ανάλογα με τη φύση του, ανάλογα με την οικογένειά του, ανάλογα με το κοινωνικό του περιβάλλον, ανάλογα. Είναι λοιπόν η μεσότητά μας ή το μέτρο μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πολλοί το ερμηνεύουν ως μέσο όρο και μετά γινόμαστε όλοι ίδιοι. Που δεν μπορούμε να είμαστε όλοι ίδιοι, είναι δεδομένο. Πάμε να πιάσουμε μερικά συναισθήματα, δεν μπορούμε να τα δούμε όλα, θα πιάσουμε όμως μερικά συναισθήματα για να τα καταλάβετε. Τι εννοώ? Λοιπόν, ο θυμός. Ο θυμός θεωρείται τη σήμερα ημέρα πολύ συχνά το συναντάμε ως ένα αρνητικό συναίσθημα. Τα συναισθήματα είναι όλα εντελώς απαραίτητα. Είναι τα όπλα μας και τα λουλούδια μας. Εάν αφαιρέσουμε ένα συναίσθημα, τότε υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, σκεφτείτε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θυμώνει με τίποτα. Στο τέλος, θα γίνει δούλος. Άρα, όλα τα συναισθήματα τα έχουμε για προστασία δικιά μας. Ο θυμός, λοιπόν, είτε μπορούμε να το μετατρέψουμε και να γίνουμε πράοι, να έχουμε πραότητα, που τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θυμώσαμε με κάποιον, αλλά αν δεν χρειάζεται να ενεργήσουμε άμεσα, το σκεφτόμαστε. Όπως έλεγε και μία πελάτησά μου, συμβουλεύομαι το μαξιλάρι μου όταν θυμώνω, που σημαίνει ότι αφήνει κάποιο διάστημα, κοιμάται κιόλας να ξεθυμώσει, να δει και την άλλη πλευρά, να τη σκεφτεί, να δώσει και ευκαιρίες επανόρθωσης, να ακούσει και την άλλη πλευρά και, αν χρειάζεται, να κάνει τις ενέργειες αυτές που χρειάζεται για να άρει την αδικία που ένιωσε και που τη θύμωσε. Στις δύο άκρες υπάρχει στην πάνω άκρη που είναι ο μουδρωμένος, ο οξύθυμος και ο δίστροπος. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Είναι οι άνθρωποι που θυμώνουν με τα πάντα, για τους λάθος λόγους, για τους λάθος ανθρώπους, συνεχώς, και είναι πολύ δύσκολο να συνεπάρξουμε μαζί τους. Στο κάτω άκρο, στην έλλειψη, είναι οι απαθείς. Είναι αυτοί που δεν θυμώνουν με τίποτα, με αποτέλεσμα να μετατρέπονται σιγά σιγά σε δούλους.
Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αυτό αν φαίνεται καλά. Είναι μία φωτογραφία από την Ινδία. Μ' αρέσουν τα ταξίδια και θέλω να σας μεταφέρω κάποιες εμπειρίες για να σας δείξω ότι κάθε ταξίδι είναι σαν μια μικρή ζωή και μέσα σε αυτές φωτίζονται χαρακτήρες και νοοτροπίες από διαφορετικούς ανθρώπους που γίνονται μαθήματα. Βρέθηκα στην Ινδία, ήμουνα 25 χρονών, τυχαία. Ξεκίνησα να πάω στο Νεπάλ και την προηγούμενη μέρα έμαθα ότι ήμουνα waiting list. Πήγα εκεί, μου είπαν δεν υπάρχει περίπτωση να περάσετε, υπάρχουν 800 άτομα waiting list και θα μείνετε στην Ινδία. Σκεφτείτε ότι ήταν η πρώτη φορά που ήμουνα σε αναπτυσσόμενη χώρα, σκεφτείτε ότι δεν υπήρχαν κάρτες, σκεφτείτε ότι δεν υπήρχαν κινητά, σκεφτείτε ότι ήμουνα πανικοβλημένη. Η πρώτη μέρα ήταν ένας εφιάλτης. Μετά αναδιοργάνωσα όλο το ταξίδι, νίκιασα ένα αυτοκίνητο και ήταν 20 μέρες πάρα πολύ ωραίες. Το πρώτο μάθημα που παίρνεις είναι ότι η ζωή μπορεί πολλά πράγματα να προγραμματίσεις, αλλά καμιά φορά στα φέρνει τελείως ανάποδα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να επαναπρογραμματίσουμε τη ζωή μας σε κάθε συνθήκη. Άλλο ένα περιστατικό. Ας γυρίσουμε πίσω. Άλλο ένα περιστατικό στην Ινδία. Ήταν την πρώτη τελευταία μέρα. Είχα εθιστεί στο μπαζάρι. Οι περισσότεροι άνθρωποι του δυτικού κόσμου που πηγαίνουν σε αυτά τα μέρη σου λένε ότι πρέπει να κάνεις μπαζάρι και να είσαι πάρα πολύ σκληρή με σε αυτούς τους ανθρώπους, διότι μας κλέβουν, διότι. Βρήκα κάτι σκουλαρίκια, μου άρεσαν, ήξερα περίπου την τιμή, διότι είχα περάσει 20 μέρες και είχα κάνει, ας πούμε, μια έρευνα αγοράς. Αλλά συνειδητοποίησα ότι ο έμπορος που τα πουλούσε ήθελε να τα πουλήσει. Ως εκ τούτου, εγώ ήμουνα πάρα πολύ σκληρή. Με αποτέλεσμα να τα πάρω στη μισή τιμή από αυτή που είχα υπολογίσει. Χαρούμενη, πήγα στο ξενοδοχείο, τα είδε μια άλλη τουρίστρια. Μου λέει τι ωραία σκουλαρίκια, λέω τα πήρα από δίπλα, αύριο να πάμε μαζί. Πάμε μαζί την άλλη μέρα, κλειστό το μαγαζί. Περιμένουμε και έρχεται ο διπλανός που άνοιξε το μαγαζί και του λέμε γιατί δεν έχει ανοίξει. Λέει κοιτάξτε να δείτε, ήρθε μια τουρίστρια χθες και της πούλησε κάτι σκουλαρίκια και είναι πάρα πολύ στενοχωρισμένος γιατί τα πούλησε στη μισή τιμή. Και επειδή είχε ανάγκη τα χρήματα γιατί το παιδί του ήταν άρρωστο και δεν θα το ανοίξει το μαγαζί σήμερα. Το πώς διαχειριζόμαστε τα αγαθά μας και τα χρήματά μας, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Πάμε στην επόμενη. Αν με ρωτήσετε εμένα, θεωρώ ότι έχασα το μέτρο. Και αν κοιτάζω αυτή την εικόνα, θα με έβαζα στους εσχροκερδείς και όχι στους οικονομικά ανεξάρτητους. Ποιος έχει την αρετή, λοιπόν. Την αρετή την έχει ο οικονομικά ανεξάρτητος, αυτός που προσέχει την περιουσία του και τα αγαθά του και τα αυγατίζει με σκοπό τι, να είναι γενναιόδωρος. Γενναιόδωρος είναι μία δύσκολη ένας δύσκολος χαρακτηρισμός, διότι δεν έχει να κάνει με το φιλάνθρωπος. Έχει να κάνει να δίνεις εκεί που πρέπει, στον χρόνο που πρέπει, όσα πρέπει, με τον τρόπο που πρέπει. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα που όλοι το έχουμε ζήσει. Οι Έλληνες γενικά είναι γενναιόδοροι με τα παιδιά τους. Αυτό είναι γνωστό. Αν δίνουμε όμως για το λάθος πράγμα, ώστε να έχουμε το κεφάλι μας να μας αφήσουν ήσυχοι και με αποτέλεσμα να τους παίρνουμε πράγματα ίσα-ίσα για να μας αφήσουν στην ησυχία μας και δεν τους δίνουμε για πράγματα που πιστεύουμε ότι πράγματι θα τους χτίσουν φτερά για να γίνουν ελεύθερα, τότε δεν είμαστε γενναιόδοροι. Άρα η αρετή πάει με την οικονομική ανεξαρτησία και τη γενναιοδορία. Στα δύο άκρα είναι οι σπάταλοι και στο κάτω άκρο είναι οι τσιγκούνιδες και οι σκροκερδείς.
Εδώ έχω γράψει τις διάφορες αρετές. Δεν μπορούμε δυστυχώς να τις αναλύσουμε όλες. Θα πω έτσι 2-3 λογάκια για κάποιες από αυτές. Θάρρος. Η αρετή του φόβου. Όλοι φοβόμαστε. Είναι ένα συναίσθημα που μπορεί να μας καθυλώσει κιόλας. Είναι από τα πιο δυνατά συναισθήματα. Μπορεί να μας καθυλώσει το καναπέ και να μην κάνουμε τίποτα από φάουλο. Ο θαραλέος είναι ο άνθρωπος που φοβάται κι αυτός. Απλώς έχει συνηθίσει να πράττει διαφορετικά. Ο θαραλέος είναι αυτός που σκέπτεται όταν πρέπει να πράξει, παθιάζεται στην πράξη, γιατί για να πετύχεις κάτι χρειάζεται και πάθος η ζωή. Δεν μπορεί να το πετύχεις άμα δεν έχεις και λίγο πάθος. Θέλει την έξτρα προσπάθεια. Και γι' αυτό, επειδή έχει αυτά τα δύο στοιχεία, αισιοδοξεί. Αν είναι σκέτα αισιόδοξος, σε ένα ροζ συννεφάκι, είναι μια ακρότητα που συνήθως πάει και διαλύεται. Η αισιοδοξία πρέπει να έχει πάει πριν με το σκέψη και το πάθος. Το φιλικό όχι. Του να ξέρουμε να είμαστε καλοί άνθρωποι δεν σημαίνει ότι λέμε ναι σε οτιδήποτε. Το θέμα είναι να μάθουμε να πούμε όχι και να αφήσουμε το σύντροφό μας χαρούμενο. Το καταφέρνουν πολύ, δεν νομίζω. Είναι δύσκολη η αρετή να σου πει κάποιος θέλω αυτό, εσύ να του πεις όχι με τέτοιο τρόπο και ο άλλος να είναι χαρούμενος. Γι' αυτό είναι αρετή. Όμως μπορούμε να το καταφέρουμε. Το γέλιο, το χιούμορ είναι από τις μεγαλύτερες αρετές του να πειράζεις τους άλλους και να αυτοσαρκάζεσαι. Είναι τρομερή αρετή και εκ πείρα σας λέω, αν τη χρησιμοποιείτε στα παιδιά, αντί να τα μαλώνετε και να τα τιμωρείτε, τα αποτελέσματα είναι πολύ καλά. Όταν ήταν ακατάστατα τα παιδιά μου και πετούσαν διάφορα πράγματα, και εγώ βέβαια μάζευα, ένας καλός τρόπος που μου έλυσε το πρόβλημα ήταν να τους κρύβω αυτά που θέλανε. Και όταν ερχόντουσαν πανικοβλημένοι να με ρωτήσουν «Μαμά, πού είναι η μπάλα μου» τους έλεγα «Τώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε το παιχνίδι πορτοκάλι λεμόνι». «Για πήγαινε να την βρεις, α, εκεί είναι προλεμόνι». «Ρε μαμά, σε παρακαλώ, πες μου τώρα, βιάζομαι». Και εγώ βιάζομαι όταν τα μαζεύω, αλλά τώρα είναι ώρα για παιχνίδι. Όπως τους έλεγα, τους εξυψώνω ηθικά. Τι σημαίνει αυτό, η κωμωδία, λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, είναι ότι σε εξυψώνει ηθικά χωρίς πόνο. Τι σημαίνει αυτό? Γίνεσαι ένας καλύτερος άνθρωπος χωρίς να πονέσεις. Έτσι τους έλεγα, γίνεστε καλύτεροι χωρίς να πονέσετε, μόνο γελάμε. Άρα βάλτε το γέλιο. Α, μέρα που δεν γέλασες είναι χαμένη ημέρα. Αυτό είναι ένα μότο. Επιμονή επανέλεγχος. Ίσον εγκράτεια. Άλλο επιμονή, άλλο υπομονή. Υπομονή σημαίνει ότι περιμένω χωρίς να κάνω τίποτα. Να αλλάξει το σύμπαν της καταστάσης. Επιμονή σημαίνει ότι περιμένω, αλλά ότι ενεργώ κιόλας. Πολύ σημαντικό. Και βέβαια, όταν αποφασίζω κάτι, κάνω επανέλεγχο ανατακτά χρονικά διαστήματα, μήπως αλλάξανε οι καταστάσεις, μήπως υπάρχουν σημάδια που μου δείχνουν ότι δεν πάω καλά, για να γυρίσω, να αλλάξω ρότα. Πολύ σημαντικό γι' αυτό. Αυτό λέγεται εγκράτεια, η αρετή της εγκράτειας. Και στο τέλος η εκτίμηση. Τι σημαίνει εκτιμάω? Είπαμε ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη στους άλλους ανθρώπους. Ανήκουμε σε ένα κοινωνικό σύνολο και τις περισσότερες φορές αυτό που πράττουμε δεν το πράττουμε γιατί το θέλουμε, αλλά για να το δουν οι άλλοι, να το εκτιμήσουν και να μας αποδεχτούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό συναίσθημα. Πότε γίνεται αρετή? Όταν αυτό που πράττω το εκτιμάω καταρχήν εγώ και θεωρώ ότι είναι σωστό και καλό και βέβαια το εκτιμάνε και οι άνθρωποι που τους εκτιμώ.
διότι αποκλείεται να το εκτιμήσουν όλοι. Μην περιμένετε να σας εκτιμήσουν και αυτά που κάνετε, να σας πούνε μπράβο όλοι. Οι περισσότεροι θα σας συκοφαντήσουν κιόλας, διότι η πρόοδος πάει μαζί με τη συκοφαντία συνήθως. Λοιπόν, άλλη μια ιστορία από ένα ταξίδι στην Βολιβία. Για να μιλήσουμε για μια άλλη αρετή. Είμαστε στα 4.000 μέτρα. Μια παρέα τυχαία διαμορφωμένη με άλλους 4 βόρειο-ευρωπαίους. Είχαμε νοικιάσει ένα τζιπ. Όλη τη μέρα διασχίζαμε βουνά για να δούμε διάφορα ωραία φυσικά φαινόμενα, πράσινες λίμνες, κόκκινες λίμνες, και το βράδυ κοιμόμασταν σε κάποια χωριά, το ένα χωριό δηλαδή που συναντούσαμε κάθε βράδυ, το οποίο ήταν πληθόχρηστο, μέσα είχε κουκέτες σιδερένιες με ένα χειρένιο στρώμα που βάζαμε το sleeping bag και κοιμόμασταν. Ένα βράδυ λοιπόν, στα 4.000 μέτρα, έρχεται η κυρία που είχε αυτό το παντοχείο, ας πούμε, το οποίο, σας λέω, το μπάνιο ήταν έξω σε μία τρύπα. Δεν ήταν το απόλυτο που μπορείς να επιβιώσεις. Δεν υπάρχει κάτι πιο χαμηλό. Μας λέει ότι θα κάνει πολύ κρύο, μπορεί να φτάσει και στους μείον 10 και να σας βάλω ξυλόσωπα. Αλλά για να σας βάλω ξυλόσωπα θέλω 1,5 δολάριο το άτομο. 2 ώρες συζητούσαμε με τους 3 βορειοευρωπαίους εάν το 1,5 δολάριο πρέπει να το δώσουνε και αν μας κλέβουνε ή δεν μας κλέβουνε και αν είναι δίκαιο ή άδικο να το δώσουμε και ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν το δικαιούνται και ότι μας εκμεταλλεύονται κιόλας. Συζητάμε τώρα για τη βλάστηση που σταματάει στα 2.500 μέτρα. Η δικαιοσύνη, λοιπόν, είναι μία αρετή η οποία μοιράζει τα καλά και τα κακά. Διότι εκφύσεως ο άνθρωπος είναι λίγο εγωιστής. Τι σημαίνει λίγο εγωιστής? Απ' τα καλά θέλει να πάρει τα περισσότερα και όταν έρχονται τα κακά θέλει να πάρει τα λιγότερα. Αυτό θα το δείτε και στα παιδιά. Αν τους πείτε μοιράζω γλυκά και δώρα, θα μαζευτούνε. Αν τους πείτε τώρα θα μοιράσουμε τις δουλειές του σπιτιού, θα φύγουν όλοι και θα πούνε «Μαμά, έχουμε, πώς το λένε, έχουμε διάβασμα» και θα φύγουν στα δωμάτια τους. Είπαμε λοιπόν ότι η δικαιοσύνη είναι η αρετή που μοιράζει τα καλά και τα κακά. Αλλά και η αγάπη είναι αυτή που μοιράζει. Και τι θα προτιμήσουμε, δικαιοσύνη ή αγάπη? Θα μου πείτε, οι περισσότεροι ψυχολόγοι λένε αγάπη. Και όντως η αγάπη είναι ανώτερη από τη δικαιοσύνη, διότι ξέρει να μοιράζει πιο σωστά. Γιατί ξέρει τις ιδιαιτερότητες του καθενός, ξέρει τις ιδιαίτερες συνθήκες που ζει ο καθένας, οι οποίες δεν είναι ίδιες με τον άλλον ανθρώπων. Η αγάπη ξέρει να το μοιράζει καλύτερα. Όμως, υπάρχει ένα αλλά για τον που το βάζει ο Αριστοτέλης. Δεν μπορούμε να αγαπάμε κάποιον με τον οποίο δεν μοιραζόμαστε το χρόνο, δεν συνυπάρχουμε και δεν θέλουμε να είμαστε μαζί. Όταν λέμε ότι αγαπάμε όλους, σημαίνει ότι δεν αγαπάμε κανέναν. Η αγάπη γεννιέται μόνο με τους ανθρώπους που συνυπάρχουμε. Επομένως, η δικαιοσύνη έρχεται να καλύψει αυτό το κενό. Και όταν λέμε δικαιοσύνη, εννοούμε και γραπτούς νόμους, όχι κάποιος αποφάσισε έτσι. Το κάθε πολίτευμα κρίνεται από τη δικαιοσύνη του και με αυτή πορεύεται. Να δούμε λίγο την αγάπη ως συνέστημα, διότι όπως ξέρουμε, μπορεί να μας φέρει την κόλαση. Λέμε ότι η αγάπη είναι το ωραιότερο πράγμα, αλλά ξέρουμε πολλούς ανθρώπους που αγαπιούνται και δεν ζουν καλά. Γιατί υπάρχουν και εκεί 3 τρόποι να αγαπάμε. Μπορεί να αγαπάμε κάποιον από συμφέρον.
Και τότε δημιουργούνται πάρα πολλές διαμάχες, γιατί ο καθένας προσπαθεί να πάρει το μεγαλύτερο μέρος των καλών. Και τσακωνόμαστε. Συνεχώς. Υπάρχουν αγάπη. Η λέξη αγάπη δεν είναι αρχαιοελληνική. Στα αρχαιοελληνικά το λέγαν φιλία. Αλλά ταυτίζονται σαν έννοιες αγάπη και φιλία. Υπάρχουν φίλοι και αγάπες για την ευχαρίστηση, γιατί περνάμε καλά. Όμως η ζωή δεν είναι πάντα όμορφη και ωραία, μπορεί να έχουν και δύσκολες καταστάσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτοί οι φίλοι, αυτές οι αγάπες φεύγουν και τότε διαπιστώνουμε ότι είμαστε τελείως μόνοι. Αυτές οι φιλίες, αυτές οι αγάπες που είναι μαζί από εκτίμηση, γιατί εκτιμάμε τις αρετές του άλλου, τη γενναιοδορία του, το θάρρος του, το γέλιο του, το χιούμορ του, την εκτίμησή του, είναι οι φιλίες, οι αγάπες, οι οποίες είναι μακροχρόνιες, είναι αυτό που λέμε συνεργασίες, είτε οι σχέσεις που κρατάνε μάκρος χρόνο, που βοηθάει ο ένας τον άλλον στις δύσκολες στιγμές, είναι αυτό που δεν θα σε αφήσει ο άλλος να κάνεις λάθος. Μπορεί να έρθει ο φίλος, ο συνεργάτης και να σου πει, ξέρεις, αυτό που κάνεις δεν είναι, θα σε καταστρέψει. Δεν είναι εύκολο να το ακούσεις. Είναι πολύ δύσκολο. Διότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι κόλακες και μπορούν να σου εξυψώσουν το εγώ σου και να σε καταστρέψουν. Επομένως, οι αγάπες που φέρνουν πραγματική ευχαρίστηση και είναι το πιο ωραίο συνέστημα που μπορείς να νιώσεις, είναι οι σχέσεις που κάνουμε από εκτίμηση. Ξέχασα να πω κάτι. Πώς διαλέγουμε τους φίλους μας? Οι φίλοι μας είναι ο καθρέφτης μας. Ό,τι σχέση έχουμε χτίσει με τον εαυτό μας, αν εκτιμάμε τον εαυτό μας, αν γελάμε πολλές φορές με τα λάθη μας, αν είμαστε και γενναιόδοροι με τον εαυτό μας και όλες τις αρετές που είπαμε, αυτό καθρεφτίζεται, θα διαλέξουμε και τους αντίστοιχους φίλους. Δεν μπορεί εγώ να είμαι ένας άνθρωπος που έχω μάθει να συζητάω και να συνυπάρχω για μακρύ χρονικό διάστημα με έναν άνθρωπο ο οποίος το μόνο που κάνει είναι να είναι μουτρωμένος και να φωνάζει. Δεν μπορεί να είμαι εγώ ένας άνθρωπος που δίνω και βλέπω ότι ο άλλος δεν μπορεί να δώσει τίποτα. Οι φίλοι μας είναι ο καθρέφτης μας. Και πάμε λοιπόν στην νοοτροπία μας, στον τρόπο που σκεφτόμαστε. Είπαμε η θέληση, είπαμε για το συναισθηματικό μας κόσμο, ο ενάρετος χαρακτήρας, και πάμε τώρα για την νοοτροπία μας, να δούμε πώς σκεφτόμαστε. Σκεφτόμαστε και κρίνουμε. Εδώ θα πω μία φράση του Αριστοτέλη που λέει ότι ο αρχιτεκτονικός τρόπος σκέψης είναι ο ύψιστος πρακτικός τρόπος σκέψης. Τι σημαίνει αυτό? Τι κάνει ένας αρχιτέκτονας? Για να δούμε τι κάνει ένας αρχιτέκτονας και το λέει ότι σκέφτεται πρακτικά. Ένας αρχιτέκτονας βλέπει ένα χωράφι και το μελετάει, λέμε. Μελετάει και φαντάζεται ένα κτίριο και καταφέρνει να το χτίσει κιόλας. Ή μπορεί να βλέπει ένα χώρο όπως είναι μια αυλή επάνω δεξιά, ο οποίος είναι δυσάρεστος, εγκατελειμμένος και δεν χρησιμοποιείται, και να σκεφτεί τον τρόπο, τις αλλαγές που πρέπει να κάνει ώστε να την κάνει ευχάριστη. Κάτω είναι η ίδια αυλή ανακαινισμένη. Άρα σκέφτομαι, ίσον μελετώ. Και μελετώ σημαίνει δύο στάδια. Πρώτον επιλέγω και μετά προγραμματίζω. Γιατί όπως είπαμε, η ζωή μας είναι η πράξη μας και πρέπει να σκεφτόμαστε μέχρι το σημείο τι θα πράξουμε. Θέλω ένα εξωτικό. Γιατί το πρώτο στάδιο ποιο είναι? Γιατί το επιθύμησα, γιατί πήγα σε ένα φίλο μου και το είδα και πέρασε, γιατί δίνει δάνεια η τράπεζα. Άρα, για να ξεκινήσουμε
να σκεφτόμαστε σημαίνει ότι πιστεύουμε ότι αυτό είναι μέσα στις δυνάμεις μας. Ότι μπορεί να συμβεί από το πιο απλό, το θέλω ένα σπίτι, μέχρι από το πιο πολύπλοκο, ας πούμε, θέλω μια επιχείρηση, ένα σπίτι, μέχρι το πιο απλό, θέλω να βγω το Σάββατο με τους φίλους μου. Αν πιστεύω ότι όλοι οι φίλοι μου έχουν κανονίσει, δεν θα πάρω το τηλέφωνο. Αν πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα να βρω κάποιον, θα κάνω τις ενέργειες. Δεύτερο στάδιο είναι φαντάζομαι. Φαντάζομαι, ερευνώ, γι' αυτό έχουμε τη φαντασία. Για να βρούμε όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές μπορούμε. Οι επιλογές είναι πάντα πάρα πολλές. Δεν περιορίζονται σε μία ή δύο. Πρέπει να ερευνήσουμε, πρέπει να ρωτήσουμε, πρέπει να δούμε πώς το έκαναν οι άλλοι. Για να φανταστούμε όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές, να τις αξιολογήσουμε, να δούμε τα υπέρ και τα κατά, να συμβουλευτούμε κάποιον και μετά να επιλέξουμε και να πούμε θα κάνω αυτό. Και στη συνέχεια η επιλογή αυτή πρέπει να την τεμαχίσουμε σιγά σιγά μέχρι να καταλήξουμε και να πούμε ότι σήμερα, αύριο το πρωί θα πρέπει να πάρω τον Γιώργο τηλέφωνο, να πω στη Μαρία να γράψει αυτό το email, το τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά αυτά τα πρέπει είναι αυτά που έχουμε βγάλει εμείς. Δεν είναι αυτά που μας έχει φορτώσει κάποιος άλλος. Τι γίνεται λοιπόν όταν δεν σκεφτόμαστε? Επειδή η σκέψη είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, η μελέτη ενός θέματος, σας λέω επίρας ότι περισσότεροι άνθρωποι ούτε να σκεφτούν θέλουν, ούτε να μελετήσουν θέλουν. Και όταν δεν σκεφτόμαστε και δεν μελετάμε οτιδήποτε, τότε εγώ πήγαινα στη μαμά μου και μου έλεγε, παιδί μου, το μυαλό το έδωσε ο Θεός για να το χρησιμοποιούμε, δεν το έδωσε για διακόσμηση. Ή μετά πήγαινα στον μπαμπά μου και μου έλεγε, Φένια, τι ανοησίες είναι αυτές και πράσινα άλογα. Εμφανιζόντουσαν τα πράσινα άλογα. Δεν ξέρω αν στη δική σας οικογένεια εμφανιζόντουσαν. Εμένα στη φαντασία μου εμφανιζόντουσαν πράσινα άλογα όταν δεν σκεφτόμουν. Τι σημαίνει, ποια είναι τα πράσινα άλογα? Έρχεται από την έκφραση την αρχαία, πράτην, άλογα, χωρίς λόγο, χωρίς λογική. Το πράτην, επειδή έχει δύο τάφη, γίνεται σίγμα και γίνονται πράσινα άλογα. Λοιπόν, να σκεφτόμαστε επομένως. Και επειδή σκεφτόμαστε, νομίζετε ότι πάντα σκεφτόμαστε σωστά? Όχι. Άλλο σκέφτομαι και άλλο σκέφτομαι. Σωστά ή ορθά. Είναι δύο λέξεις που τις χρησιμοποιούμε. Το ορθά εμένα μου αρέσει καλύτερα, διότι είμαι μηχανικός. Και όταν σκέφτομαι ότι μελέτησα ένα κτίριο και στέκεται όρθιο σε σχέση με ένα κτίριο που έχει καταρρεύσει, ξέρω πολύ καλά τη διαφορά. Οπότε η λέξη ορθά είναι μια ωραία λέξη. Αλλά και το σωστά προέρχεται από το ρήμα σώζω, που σημαίνει ότι είναι η σκέψη που έχει αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που μας σώζει. Είμαστε λοιπόν στο νούμερο 4. Είπαμε τη θέληση, είπαμε ότι έχουμε τον ενάρετο χαρακτήρα, ξέρουμε να σκεφτόμαστε ορθά ή σωστά. Θα πούμε τα δύο χαρακτηριστικά, τα βασικότερα. Πρέπει να έχουμε εμπειρία και να έχουμε και μία ηλικία. Γιατί να έχουμε εμπειρία? Φαντάζομαι ότι όλοι θα... Πολλές φορές λέμε το πρόβλημά μας σε έναν άνθρωπο, είτε για την επιχείρησή μας, είτε για την οικογένεια, είτε για οποιοδήποτε άλλο θέμα. Και διαπιστώνουμε ότι ο άλλος, λόγω έλλειψης εμπειρίας, μας λέει, μας απαντάει άλλα ντάλλα. Δεν έχει καμία σχέση. Για να μας απαντήσει κάποιος ορθά, πρέπει να έχει την εμπειρία. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος δεν σχετίζεται, δεν έχει σχετιστεί ποτέ με παιδιά, δεν έχει παιδιά, να σου πει πώς θα μεγαλώσει τα παιδιά σου. Δεν μπορεί κάποιος που δεν έχει ποτέ ασχοληθεί με το επιχειρήν, να σου πει πώς να διοικήσεις την επιχείρησή σου. Αυτά που θα σου πει δεν θα είναι σωστά και αν τα ακολουθήσεις, πηγαίνεις σε λάθος δρόμο. Επίσης, η ηλικία. Είναι πολύ
Σημαντικό οι άνθρωποι ηλικιωμένοι, διότι έχουν δει όλη τη ζωή, όλο το έργο και ξέρουν ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο κακός στη ζωή και το μέγεθός του και δίνουν τη σωστή διάσταση. Επομένως, εάν δεν έχετε εμπειρία και αν δεν έχετε την ηλικία, να βρίσκετε τους ανθρώπους που έχουν την εμπειρία και τη θετική εμπειρία, διότι του να πάω εγώ να συμβουλευτώ τη φίλη μου που τσακώνεται και αυτή με τον άντρα της, απλώς θα μου δίνει συμβουλές πώς να τσακώνομαι κι εγώ. Πρέπει να βρεις αυτή τη φίλη που κι αν είναι ηλικιωμένη ακόμη καλύτερα, πώς κατάφερε να πετύχει αυτό. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο χαρακτηριστικό για να σκεφτόμαστε σωστά ή ορθά είναι να έχουμε ομαδικό πνεύμα. Είμαστε ένα εγώ που πέφτει σε μία λίμνη, ας πούμε, και διαταράσσει τα νερά και, και έχει συνέπειες, οι πράξεις μας έχουν συνέπειες για την οικογένεια, για τους φίλους μας, για τους συνεργάτες μας, για τους συμπολίτες μας, για όλο το πλανήτη. Πρέπει να έχουμε συνέστηση τι συνέπειες έχει για όλους για όλες τις κοινωνικές ομάδες έχουν οι πράξεις μας και πρέπει να έχουμε συνέστηση ότι κάπου θα είμαστε, θα άρχουμε, θα είμαστε οι αρχηγοί και κάπου θα είμαστε οι ερχόμενοι, δηλαδή θα είμαστε οι ακόλουθοι. Δεν μπορούμε σε όλους τους τομείς να είμαστε οι αρχηγοί. Πρέπει να μάθουμε και τα δύο, διότι είναι δύο ρόλοι οι οποίοι εναλλάσσονται. Αλλιώς, αν προσπαθούμε να είμαστε μονίμως οι αρχηγοί και δεν μας ενδιαφέρει τίποτα και καμία συνέπεια, κάποια στιγμή οι άνθρωποι τους οποίους τους αδικούμε, γιατί είναι μια μορφή αδικίας όταν δεν λαμβάνεις υπόψη συνέπειες, θα γυρίσουν και θα έχουμε κακές συνέπειες. Οι κακές συνέπειες θα γυρίσουν πάνω μας. Αυτό. Λοιπόν, τώρα νομίζω σας κούρασα και επειδή σας κούρασα, θέλω να σας δωρήσω στους δύο πρώτους από ένα βιβλίο. Ποιος θέλει τα βιβλία μου? Λοιπόν, να το. Η μία κυρία και η άλλη κυρία θα πάρουν τα βιβλία. Πάμε στο επόμενο. Εάν δεν πράξετε, δεν σηκώσετε το χέρι σας ή δεν έρθετε να πάρετε τα βιβλία, δεν πρόκειται να έχετε αποτέλεσμα. Η πράξη είναι αυτή που θα μας φέρει το αποτέλεσμα. Και επειδή κάποιοι έχουν ταλέντο και καταφέρουν να είναι αποτελεσματικοί χωρίς να ξέρουν πολλά, οι υπόλοιποι πρέπει να εξασκηθούμε, να μην φοβόμαστε, να έχουμε το θάρρος να πράξουμε, προκειμένου να γίνουμε αποτελεσματικοί. Όλα αυτά τα συζητάμε για να καταλήξουμε στην πράξη. Το νιώσε θετικά, το σκέψου θετικά, αν δεν πράξουμε θετικά, δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Και η ζωή μας είναι τα αποτελέσματα μας, αυτό που καταφέρνουμε. Δεν σημαίνει ότι άμα είμαστε αποτελεσματικοί τελειώσαμε. Αν δεν συνδυαστούν με όλα τα προηγούμενα που είπαμε, με ένα καλό χαρακτήρα, με ένα ομαδικό πνεύμα κτλ. Ξέρετε πώς μας έλεγε ο Αριστοτέλης? Πανούργος. Τι σημαίνει πανούργος? Ικανός για κάθε έργο. Και ο Χίτλερ αποτελεσματικός ήταν. Εμείς δεν ψάχνουμε αυτή την αποτελεσματικότητα, απλώς είναι μία από τις 5 ιδιότητες. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγάλες αλλαγές για να έχουμε καλό αποτέλεσμα. Πρέπει οι αλλαγές που θα κάνουμε να είναι στο μέτρο μας και σωστές και μπορεί να έχουμε μεγάλο αποτέλεσμα. Εδώ δείχνω δύο φωτογραφίες από μια που ήρθα στην ΚΟ και είσαστε ξενοδοχειακή και τουριστική περιοχή. Είναι ένα δωμάτιο από ένα ξενοδοχείο το οποίο ήθελε ανακαίνιση και με φωνάξαν να το συζητήσουμε. Είχαν αγοράσει τα έπιπλα πριν 2-3 χρόνια και μου λέει δεν γίνεται, δεν πάει, έχει φτάσει σε πολύ χαμηλή τιμή το δωμάτιο, κάτι πρέπει να κάνουμε. Και
Του είχα πει εγώ ανακαίνιση. Ναι, μου λέει, συμβουλεύτηκα τον τουριστικό πράκτορα και μου είπε να αλλάξουμε και να βάλουμε ιταλικό πλακάκι. Λέω, με περιορισμένο budget θα βγάλετε το μάρμαρο που είναι ελληνικό, που είναι βολικό, για να βάλετε ιταλικό πλακάκι. Μα μου λέει, αυτό πουλάει. Λέω, να του πείτε του πράκτορα να γράψει ότι στο δικό σας ξενοδοχείο έχει μάρμαρο και ότι είναι το καλύτερο που υπάρχει και ότι οι περισσότεροι ξέρουν τη λέξη μάρμαρο, ενώ το ιταλικό πλακάκι δεν το ξέρουν. Και τα έπιπλα μου λέει, λέω, τα έπιπλα, okay, τα πήρατε πριν 3 χρόνια, ήταν μια αστοχία, θα τα βάψουμε, εφόσον είναι γερά, δεν έχουν προβλήματα, και θα βάλουμε και ένα κρεβατόγυρο που είναι της μόδας και θα συμμαζέψουμε. Με πολύ μικρές αλλαγές, λοιπόν, έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ξαναγυρνάμε να κάνουμε μία επανάληψη, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που μπορούμε να συνθέσουμε ώστε να διαμορφώνουμε επιθυμίες που θα μας κάνουν χαρούμενος και ευτυχισμένος, που θα μας κάνουν να νιώθουμε ότι έχουμε ένα νόημα να σηκωθούμε από το κρεβάτι μας κάθε πρωί και θα νιώσουμε μια πληρότητα. Και τις είπαμε. Τις έχω βάλει στο χέρι μου, που είναι το πιο πρακτικό όργανο του ανθρώπου, για να τις θυμάστε, διότι το χέρι ή θα το κοιτάτε και θα θυμάστε αυτές τις ιδιότητες ή πολλές φορές θα το χρησιμοποιείτε για να μουτζώνεστε. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να το κρατήσουμε για να θυμάστε τις ιδιότητες, που είναι η θέληση, είναι ο ενάρετος χαρακτήρας, είναι του να σκεφτόμαστε και να σκεφτόμαστε σωστά και η αποτελεσματικότητα. Αυτές είναι οι 5 ιδιότητες. Και πάμε στο επόμενο. Ο πρακτικά σοφός, λοιπόν. Ξέρετε πώς το λέμε εμείς στην κοινωνία, διότι θα μου πείτε, και λογικό είναι, άμα αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο σημαντικός, θα του είχαμε βρει ένα όνομα. Δηλαδή, πρακτικά σοφούς, εγώ δεν ξέρω κανένα να λέει και να σου λέει ο κύριος Γιάννης είναι πρακτικά σοφός. Όμως, πολύ συχνά λέμε, ο κύριος Γιάννης είναι νοικοκύρης. Τους πρακτικά σοφούς δεν χρειάζεται ούτε στην Ινδία να πάμε, ούτε στο Θιβέτ, ούτε πουθενάλλου. Είναι γύρω μας, στην κοινωνία, είναι αυτοί που σήμερα τους λέμε νοικοκύριδες. Είναι οι άνθρωποι που είναι περήφανοι για τη ζωή τους, για αυτό που κάνουν. Άλλοι μπορεί να κάνουν κάτι μικρό, να φαντάζει, και άλλοι να κάνουν κάτι πολύ μεγάλο. Οι ίδιοι είναι ευχαριστημένοι, προσπαθούν σύμφωνα με τα μέτρα τους να το κάνουν και να το κάνουν καλά. Δεν έχουν ρίξει κανέναν, είτε στην οικογένειά τους, είτε στην κοινωνία που ζουν. Έχουν ήσυχη τη συνείδησή τους το βράδυ, γυρνάνε σπίτι τους, βλέπουν τον καθρέφτη και του χαμογελάνε και λένε ότι έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Και αν ήταν μια δύσκολη μέρα, λένε, εντάξει, και αύριο μέρα ήταν. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτές οι μέρες. Νιώθουν ευχαρίστηση και έχουν καταφέρει να ισορροπήσουν την καρδιά με το μυαλό τους. Διαλέγει η καρδιά και το μυαλό έρχεται και του λέει, ναι, σωστά διάλεξα και έλα να σε βοηθήσω να δούμε πώς θα πραγματοποιήσεις αυτό που διάλεξε. Δεν τσακώνεται η καρδιά με το μυαλό να λέει, μα τι λες, τι έχεις διαλέξει, θα καταστραφούμε, και να λέει, μα εγώ θέλω. Έχει καταφέρει να ισορροπήσει το θέλω με τα μπορώ και με όλα τα υπόλοιπα που είπαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας, την υπομονή σας. Ελπίζουμε να μην σας κουράσαμε. Η κυρία Τσανάκα ήταν καταπληκτική κατά εμέ, δεν ξέρω για εσάς. Έχετε όλο τον χρόνο σας, αν θέλετε να ρωτήσετε, να συζητήσετε οτιδήποτε με την κυρία Τσανάκα, στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ.